Έρχεται αυτός ο άνθρωπος στο μαγαζί, κάνει το γάμο του, τον βλέπετε πώς κινείται, να έχει και ένα καλό κύκλο, λες, γνωστούς ανθρώπους, δεν ξέρω, επιχειρηματίες από ποιους χώρους. Και πώς συνεταιρίζεστε με αυτόν τον άνθρωπο, πώς προκύπτει αυτή η συνεργασία? Όπως όταν ξέρουν ότι και λόγω του ονόματός μου και λόγω των μαγαζιών που κάνουμε, τα οποία είναι αρκετά καλά τα μαγαζιά, υπάρχουν κατά καιρούς διάφοροι άνθρωποι που έρχονται και λένε θα κάνετε κάτι, έχουμε αυτή την ιδέα ή έχουμε την άλλη ιδέα. Μέχρι και τώρα έρχονται και μας πλησιάζουν και μας λένε ιδέες να συνεργαστούμε και. Είχε προκύψει η συζήτηση λοιπόν για ένα μαγαζί, η πρώτη συζήτηση για τη Μύκονο. Δεν έτυχε λοιπόν να συνεργαστούμε στη Μύκονο. Υπήρχε μια συζήτηση για να φτιάξετε ένα μαγαζί στη Μύκονο μαζί με τον άνθρωπο αυτό. Ναι. Συζητήσατε. Ναι, δεν προέκυψε αυτό το μαγαζί. Δεν προέκυψε αυτό το μαγαζί. Και στην πορεία που ερχόταν και ξανερχόταν και υπήρχε αυτή η επικοινωνία, εμείς τότε κάναμε το μαγαζί. Για τους χύψη λόγους, διότι όταν κάνεις μαγαζί, υπολογίζει ότι θα στοιχίσει 10 οποιαδήποτε επιχείρηση, όχι μόνο το δικό μας το μαγαζί, στοιχίζει 20, στοιχίζει 30 και χρειάζεται να βάλεις γι' αυτό και γίνονται συνεργασίες, γιατί δεν έχεις όλο το οικονομικό να το στηρίξεις μόνος σου. Mm-hmm. Συνεργασίες γι' αυτό το λόγο γίνονται. Mm-hmm. Και έτσι προέκυψε αυτή η συνεργασία. Είσαστε αρχικά δηλαδή οι δύο που συνεργαστήκατε. Ο Θέμης μαζί σου, mm-hmm. ο οποίος μπήκε νομίζω και επειδή σου είχε σε ένα εμπιστοσύνη ναι, ο Θέμης ναι, ο Γιωργαντάς. Ναι. Και όταν είδατε ότι ζορίζεστε και ότι χρειάζεστε κι άλλο συνέτερο να βάλει κάποια λεφτά. Βρέθηκε τη δεδομένη στιγμή ο συγκεκριμένος άνθρωπος και μπήκε στην επιχείρηση. Του λέτε εφόσον θέλετε, προφανώς αυτός ήθελε να συνεργαστεί, διότι η Χριστίνα με το γιο της τα τελευταία αρκετά χρόνια. 8 χρόνια κάνουν τα πιο συζητημένα μαγαζιά. Δηλαδή τα μαγαζιά τα γεμίζουν. Στα βόρεια προάστια γίνεται χαμός, στα νότια προάστια γίνεται χαμός. Γενικώς, γιατί ο κάθε επιχειρηματίας έχει ένα κύκλο πελατών, έτσι. Κάνει ένα όνομα ο κάθε επιχειρηματίας. Όταν ανοίγουν μαγαζί, γεμίζει κόσμο. Ο κόσμος ακολουθεί. Κάποια στιγμή λοιπόν, προφανώς, εξαιτίας της προηγούμενης συνεργασίας που ήταν να γίνει στη Μύκονο, λένε δεν τον φέρνουμε να βάλει κανένα φράγκο να στηρίξει την επιχείρηση. Όλες οι συνεργασίες κατά τα ψέματα. Γιατί πήγε λίγο πιο ψηλά από ό,τι περιμέναμε. Και κάπως έτσι μπαίνει στην επιχείρηση. Εκεί λοιπόν, εσείς σκεφτήκατε ποτέ, καταλάβατε ποτέ, σας πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι υπάρχει οποιαδήποτε περίπτωση να έχει εμπλοκή με κάτι παράνομο? Αν υπήρχε τέτοια περίπτωση, θα συνεχίζαμε και θα είχαμε το μαγαζί? Ούτε μία περίπτωση και ούτε καν το περιμέναμε. Ούτε καν ο άνθρωπος. Ούτε είχε δείξει τέτοια δείγματα. Mm-hmm. Κάποια στιγμή όμως έκλεισε το μαγαζί. Ναι, κάποια στιγμή έκλεισε. Για άλλους λόγους, το οποίο τώρα δεν είναι. Είναι άλλη μεγάλη ιστορία και αυτή είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Το οποίο και αυτό είχαμε, ναι. Είχαμε άλλα τρεξίματα και είναι ένα άλλο κεφάλαιο γιατί έκλεισε το μαγαζί. Δεν έχει ούτε μία σχέση με αυτό. Και μιλάμε τώρα που έχουν βγει όλοι και κατακρίνουν και λιθοβολούν για ένα μαγαζί το οποίο έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια. Το οποίο πριν γίνει το περιστατικό όλο, ήταν κλειστό εδώ και κάποιους μήνες, ένα χρόνο. Για μία τρέλα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ για το συγκεκριμένο άνθρωπο, επειδή είμαι πλήτη και με στεναχωρεί, δεν ξέρω πόσες ερωτήσεις έχεις να μου κάνεις, και είναι δουλειά σου και το σέβομαι. Να. Αλλά δεν έχω να πω κάτι άλλο εκτός από αυτό. Δηλαδή, ούτε έχω να καταθέσω κάτι άλλο. Ούτε έχω να απολογηθώ για κάτι άλλο, διότι και δεν ξέρω να πω και κάτι άλλο. Αυτά που ξέρω, αυτά είναι, εκτός από μια άλλη ιστορία, η οποία είναι άλλη ιστορία που ήταν καθαρά σε προσωπικό επίπεδο. Δεν έχει καμία σχέση με το όλο θέμα. Πώς έμαθες ότι γίνεται έρευνα, ότι μπορεί να βρεθείς κατηγορούμενη, σε κάλεσε η αστυνομία? Νομίζω ότι κάποιος με πήρε τηλέφωνο και μου λένε, γελώ, τι? Και έπαθα βέβαια. Σε πήρε δημοσιογράφος, σε κάλεσαν στην αστυνομία νομίζω να καταθέσεις? Στείνεστε φυσικά και πέρασε και από την ανακρίτρια και καταθέσαμε όλοι μας. Ναι, νομίζω αλλά ότι πώς έμαθες ότι νομίζω κάτι γίνεται με αυτή ή με πήρε ιστορία. Τηλέφωνο, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, ναι. Γιατί έχει περάσει και 2 χρόνια αυτή η ιστορία, δεν ναι. Είναι φρέσκια ιστορία. Ή με πήρε κάποιος γνωστός μου και μου λέει έμαθες τι έγινε αυτό και αυτό. Ή με πήρε κάποιος δικηγόρος τηλέφωνο. Τώρα να είμαι ειλικρινής θα σας πω ψέματα, δεν μπορώ να απαντήσω πώς έγινε. Πήγα στην ανακρίτρια, στην κυρία ανακρίτρια και πολύ καλά έκανα τη δουλειά της. Και εγώ ήμουν ανακρίτρια, το ίδιο πράγμα θα έκανα. Mm-hmm. Όταν γίνεται κάτι, φυσικό και λογικό είναι να πας να απολογηθείς. Και εδώ, αν θα συμβεί κάτι, χτύπα ξύλο, μου γίνεται φόνος, λέμε. Όλοι θα πρέπει να πάνε να απολογηθούν τι ξέρουνε, δεν ξέρουνε. Εδώ, σε ένα σπίτι γίνεται κάτι και πάνε όλοι από ανάκριση. Mm-hmm. Είναι το απόλυτα φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Να. Οπότε, εκλήθεις να δώσεις την κατάθεσή σου. Και τώρα έχεις βρεθεί κατηγορούμενη για να, στην ουσία, να απολογηθείς ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης το Μάιο. Το Μάιο, όπου και να σας πω κάτι, όσοι και αν βγαίνουμε και αν λέμε οι άλλοι έχουν άδικο ή δεν έχουν άδικο,
είμαι τόσο σίγουρη για τον εαυτό μου και για τα υπόλοιπα παιδιά, μα τόσο σίγουρη που η ελληνική δικαιοσύνη ξέρει. Δεν μπορεί να πα τα κορυδεύει στου δικαστέ. Ένα λεπτό να διευκρινίσει τι εννοεί για τα υπόλοιπα παιδιά. Γιατί εκεί ενώ μπορεί το να υπάρξει σύγχυση. Το Βασίλη Σταδεκοστόπουλο και το Δημήτρη. Ωραία. Το Δημήτρη, το γιο σου. Το γιο μου, γιατί που εδώ σαν μπορεί μητέρα... να είναι αρκετοί κατηγορούμενοι. Πόσοι είναι συνολικά? Είναι 27 κατηγορούμενοι. Είναι 27. Η Χριστίνα μιλάει μόνο αυτή τη στιγμή για τον εαυτό τη, το γιο τη. Και το Θέμη του Γεργαντά που ήταν και αυτό συνέτερο στο μαγαζί. Και έναν ακόμα συνέτερό σας. Το Βασίλη. Λοιπόν, για αυτούς μιλάς και λες εσύ σίγουρη. Δεν ξέρεις τι έχει συμβεί με τους υπόλοιπους. Εγώ μιλάω για εμάς. Δεν ξέρω και ούτε με τους υπόλοιπους 23. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει οι άλλοι. Ούτε ασχολούμαι ποτέ. Δεν ασχολήθηκα με το τι κάνουν οι άλλοι. Αλλά από εκεί και πέρα νιώθω τέτοιο θυμό και οργή μέσα μου. Θυμό και... Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που νιώθω θυμό και οργή. Βλέπω κάθε βράδυ εφιάλτες, ξυπνάω δηλαδή. Τώρα πάμε από το ένα στο άλλο, αλλά εμένα δεν ήρθα εδώ περισσότερο το ότι σας είπα πως το γνώρισα, είναι πράγματα τα οποία τα έχουν υποθεί, θα ξαναυποθούν, θα ξαναπώ στο δικαστήριο ό,τι ξέρω μέσα από την ψυχή μου και την καρδιά μου. Και νομίζω ένας άνθρωπος που λέει αλήθεια φαίνεται. Νομίζω... Και να σας πω κάτι, εκτός το ότι φαίνεται, οι άνθρωποι που είστε χρόνια στο χώρο και με ξέρετε, ξέρετε πάρα πολύ καλά. Όλοι μας ξέρουμε λίγο πολύ το τι είναι ο καθένας. Από εκεί και πέρα αυτό που με εξοργίζει, εμένα με εξοργίζει και πάνω απ' όλα σαν μητέρα. Που οι περισσότερες οι συναντεύξεις μου που το έχω πει, δηλαδή έχει φτάσει 32 χρονών ο γιος μου και αν θα δείτε τα μηνύματά μου στο κινητό μου, εγώ δεν κοιμάμαι αν δεν γυρίσει το παιδί μου στο σπίτι. Δεν κοιμάμαι. Είμαι άρρωστη μητέρα, άρρωστη. Τον έχω μεγαλώσει μόνη μου και θα άφηνα ποτέ το παιδί μου σε ένα τέτοιο κίνδυνο. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Νομίζω οι περισσότερες κυρίες εδώ πρέπει να είναι μητέρες. Δεν νομίζω καμία μητέρα να άφηνε το παιδί της, εκτός αν είναι μητέρα. Αυτό που βλέπουμε σε ταινίες και λέμε δολοφονήστε τη τώρα, τέτοια μητέρα. Εσύ λοιπόν έχεις, επειδή έχεις περάσει και δύσκολες καταστάσεις μεγαλώντας ένα παιδί μόνη, με πολλές δυσκολίες και με πολύ μεγάλο δέσιμο με το παιδί σου, νιώθεις ένα φόβο με όλες αυτές τις καταστάσεις, δηλαδή Θεούλη μου που μπλέξαμε, νιώθεις ένα φόβο ή εν πάση περιπτώσει μια απειλή από όλους αυτούς τους ανθρώπους που... Μπορεί κάποιοι από αυτούς, πράγματι, να υπάρχουν στοιχεία, να είναι άνθρωποι που έχουν κάνει εμπόριο ναρκωτικών, άρα άνθρωποι επικίνδυνοι στην ουσία. Εννοείται ότι νιώθω φόβο. Και όπως είπαμε και πριν, δεν είχε σχέση βέβαια με, ήταν για άλλη σχέση. Εννοείται και ότι φοβάμαι, εννοείται και ότι τρέμω. Εννοείται, σε οτιδήποτε και να μπλέξετε, αυτό θα είναι που ούτε καν μου βγαίνει η λέξη. Σε οτιδήποτε ιστορία με... Φοβάμαι τη νύχτα, φοβάμαι. Είναι βέβαια άλλο η νύχτα που λένε και τη μουσική και άλλο η εστίαση. Είναι εστίαση. Τώρα αυτό που έγινε, δεν ξέρω, ρίχνω ευθύνες και στον εαυτό μου. Ίσως να έπρεπε να ξέρω, ίσως θα έπρεπε να... Δεν ξέρω, μου φαίνεται και κάτι εκτός εαυτού. Δεν μπορώ να σας περιγράψω αυτό που νιώθω. Ειλικρινά δεν μπορώ να το περιγράψω. Τι έγινε στη ζωή σου μετά από, από όλα αυτά τα δημοσιεύματα, τις αποκαλύψεις, η μητέρα σου? Για παράδειγμα, ο γιος. Εγώ σας είπα ότι την πρώτη ημέρα ο Δημήτρης ήταν στο νοσοκομείο. Η μητέρα μου ήταν στο νοσοκομείο και χτες και προχτές και είναι μια γυναίκα με καρδιά και πρόβλημα υγείας. Και εγώ δεν ήμουν στα καλύτερά μου. Ωστόσο, ευχαριστώ τον κόσμο που όσο και μερικοί να θέλουν να κάνουν, γιατί ίσως μπορεί και κάποιος να θέλει να μας κάνει κακό, ξέρω εγώ, στα μαγαζιά, στα... Εγώ ευχαριστώ τον κόσμο και τον κοιτάζω και στα μάτια και μέσα στην κάμερα που μας στηρίζει, που έρχεται. Κακό έχει γίνει μόνο στην ψυχολογία μου και δεν ξέρω πώς να εξηγήσω τώρα το πόσο κακό έχει γίνει. Αυτό που έχει γίνει με αυτούς τους λίγους δημοσιογράφους που αν εμένα πάθαινε κάτι το παιδί μου ή αν πάθαινε κάτι η μητέρα μου, δεν ξέρω τι θα έκανα. Πιστέψτε με, δεν ξέρω τι θα έκανα. Είναι αυτό που λένε ότι αν αγγίξεις την οικογένειά σου, τι μπορείς να κάνεις, είσαι ικανός να κάνεις τα πάντα. Μα τα πάντα. Εμένα αν πάθει κάτι το παιδί μου, θα φτάσω στα άκρα. Και αυτό που είπα... Είναι και η μοναδική σου οικογένεια, ο γιος και η μαμά σου. Είναι η ίδια μου αναπνοή, είναι η ίδια μου η ζωή. Αν ζω και αναπνέω για το παιδί μου. Αυτό μόνο. Φυσικά για τη μητέρα μου που είναι μητέρα μου, αλλά από εκεί και πέρα θα το ξανατονίσω ότι αυτή η μικρή μερίδα δημοσιογράφων, αν θέλουν να λέγονται δημοσιογράφοι και αν έχουν λίγο φιλότιμο μέσα τους, θα πρέπει να το ψάξουν, να διευκρινίζουν, να μην μας βάζουν όλους στο ίδιο τσουβάλι. Γιατί, όπως είπε και ο Άγγελος εδώ και πολύ σωστά,
Για άλλο πράγμα πάμε εμείς, άλλο κατηγορώ κάποιοι ότι υπάρχουν ενοχοποιητικά στοιχεία και άλλο διότι είμαστε σε μια εταιρεία, σε μια δουλειά, συνεργάτες. Εμείς πάμε στο δικαστήριο διότι έτυχε να είμαστε συνεργάτες. Όχι γιατί υπάρχει κάτι μας. Ούτε είμαστε σε καμία εγκληματική οργάνωση, ούτε είμαστε εγκληματίες. Δεν κάναμε απολύτως τίποτα. Τίποτα. Μάλιστα.